Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είναι κοντά σας η φωνή της Ελλάδας, η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν εκλεκτό συνάδελφο, δημοσιογράφο, αρθρογράφο και πολιτικό επιστήμονα, τον αγαπητό Γιώργο Λυκοκάπη, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε σήμερα για κάτι το οποίο έχει διαμορφώσει ένα πολύ πολύ άσχημο κλίμα σε όλο τον κόσμο και αφορά στις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Είδαμε όλοι μας, φαντάζομαι, πολύ δύσκολες, πολύ σκληρές σκηνές από τα όσα συμβαίνουν στην Καμπούλ. Εκείνο το οποίο θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι ο σημερινός συνομιλητής μας σταθερά εδώ και χρόνια φρόντιζε τακτικότατα, σχεδόν καθημερινά, να θυμίζει αυτό το τεράστιο αγκάθι το οποίο εκτινόταν, μπορεί να ξεκινούσε από τα εδάφη του Αφγανιστάν, αλλά οι συνέπειες του εκτινόταν και το βλέπουμε κιόλας τώρα σε όλο τον κόσμο. Γιώργο Λυκοκάπη, καλώς όρισες, χαρά και τιμή για μας που θα συνομιλήσουμε μαζί σου για ένα θέμα το οποίο, το είπα νωρίτερα, ούτε καν αν ήταν αντικείμενο ακαδημαϊκής έρευνας από την πλευρά σου θα το είχες προσεγγίσει τόσο πολύ και τόσες πολλές φορές, μοιραζόμενος με εμάς τους αναγνώστες σου όλα τα καινούργια και παλιά στοιχεία τα οποία διαμόρφωναν ένα σκηνικό. Εσύ θα μας πεις αν όλα αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες είναι στοιχεία που κάποιος ο οποίος παρατηρούσε τις εξελίξεις του Αφγανιστάν θα τα θεωρούσε πολύ πιθανά. Καλησπέρα καταρχήν και από μένα. Ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία. Κοιτάξτε, να σας πω ότι από το 2019 είχα γράψει ένα άρθρο στον ιστότοπο SL Press με τίτλο «Γιατί οι Αμερικανοί δίνουν τα κλειδιά του Αφγανιστάν στους Ταλιμπάν». Ακριβώς. Η κυβέρνηση Τραμπ τότε. Παρατηρώντας τις διαπραγματεύσεις, δεν είχαν καταλήξει ακόμα σε συμφωνία. Τις διαπραγματεύσεις όμως που έκαναν οι Αμερικανοί απευθείας με τους Ταλιμπάν, χωρίς την Αφγανική κυβέρνηση, την οποία είχαν εντελώς εξορίσει από αυτές τις συνομιλίες, είχα δει τη συμφωνία που κατέληξε μετέπειτα η κυβέρνηση Τραμπ, την οποία επικαλέστηκε ο Μπάιντεν στο εφτεσινό του διάγγελμα, η οποία πρότεινε με απλά λόγια τα εξής. Οι Ταλιμπάν να δεσμευτούν να μην έχουν διασυνδέσεις με τη διεθνή τρομοκρατία, Al-Qaeda και ISIS δηλαδή. Οι Αμερικανοί θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της Ανατολικής Συμμαχίας, και θα πρέπει να δώσουν οι Ταλιμπάν κάποιες γενικόλογες διαβεβαιώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών. Χωρίς όμως, αυτό ήταν το πολύ ενδιαφέρον, ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν προβλέπανε ποτέ μια επίτευξη μόνιμης εκεχηρίας και την υποχρέωση των Ταλιμπάν να αναγνωρίσουν την Αφγανική κυβέρνηση. Αυτό εξηγεί γιατί οι Ταλιμπάν, ενώ
είχαν σταματήσει τις επιθέσεις στα ανατολικά ή τις είχαν περιορίσει συντριπτικά τις επιθέσεις στα ανατολικά στρατεύματα και στους Αμερικανούς, συνέχισαν να χτυπούν την Αφγανική κυβέρνηση και την Αφγανική αστυνομία ακόμα και όταν διαπραγματευόντουσαν μαζί τους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν εμένα μου είχε δημιουργήσει την αίσθηση ότι καταρχήν από τη στιγμή που οι Ταλιμπάν τους χτυπούσαν όταν ήταν μέσα οι Αμερικανοί στο Αφγανιστάν, θα κλιμακώνανε όταν οι Αμερικανοί έφευγαν. Αυτό ήταν δηλαδή πασιφανές. Mm-hmm. Δεδομένη και την προϊστορία τους και την ιστορία του Αφγανιστάν. Και μου είχε δημιουργήσει την εντύπωση ότι οι Αμερικανοί, έχοντας προτεραιότητα να μπεμπλακούν από έναν πόλεμο δαπανηρό και άχρηστο, δεν δίνανε δεκάρα και τους Αφγανούς συμμάχους τους. Όπως τελικώς και αποδείχθηκε στην πορεία. Εκείνο που έχει σημασία είναι γιατί πρέπει να δώσουμε στους ακροατές μας την δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλα αυτά που λέμε, για τον απλούστατο λόγο ότι είδαμε όλοι. Πλέον η ανθρωπότητα συγκλονισμένη παρακολουθεί όσα συμβαίνουν εκεί, και με την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία αυτής της χώρας. Χρησιμοποιούμε τον όρο Ταλιμπάν. Θα ήθελα να δώσουμε για τους ακροατές μας τι ακριβώς είναι, να σκιαγραφίσουμε ακριβώς τι είναι αυτό το πολιτικό θρησκευτικό κίνημα και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία παρουσιάζει προς τα έξω, τουλάχιστον μέχρι τώρα, έτσι. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Οι Ταλιμπάν λοιπόν είναι τα παιδιά των Αφγανικών πολέμων, θα μπορούσαμε να το πούμε με έναν έτσι συνοπτικό τίτλο, των Αφγανικών πολέμων που έχουν ξεκινήσει από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Ποιον πολέμων δηλαδή, για να μας καταλάβουν και οι ακροατές μας, για να τα θυμηθούν. Εννοείται, φυσικά. Mm-hmm. Συνοπτικά, ο πόλεμος ξεκίνησε καταρχήν ο πρώτος mm-hmm. από την άνοδο των κομμουνιστών στην εξουσία. Εάν κάποιος εξετάσει το τότε κομμουνιστικό καθεστώς στο Βραχίδιο mm-hmm. που διήρξε 1,5 χρόνο περίπου, ήταν πάρα πολύ σκληρό. Κάτι το οποίο δεν λέγεται ιδιαίτερα. Που έχω βρει, θα παραπέψω στον Ταρίκ Αλή στο βιβλίο του «Επιστροφή των Φονταμενταλισμών». Mm-hmm. Ο Ταρίκ Αλή μόνος δεξιός δεν μπορεί να κατηγορηθεί, ή συντηρητικός, όπου είχε χαρακτηρίσει ότι είχε πρακτικές Πολ Ποτ το τότε καθεστώς. Mm-hmm. Ο δεύτερος πόλεμος ξεκίνησε με τη Σοβιετική εισβολή που ακολούθησε, η οποία, να σημειώσουμε, ότι αρχικά δεν στράφηκε κατά των Ισλαμιστών όπως λέγεται. Οι Σοβιετικοί εξόντωσαν τον μικρό Στάλιν του Αφγανιστάν, τον Χαζιβουλά Χαμίν, τον πρωτεργάτη της κομμουνιστικής επανάστασης, άλλοτε σύντροφο, διότι δεν εγκρίνανε τις μεθόδους του. Λέγεται ότι ο Αμίν έλεγε στους Σοβιετικούς, όταν του λέγανε ότι παρά είναι σκληρός με τις σοσιαλιστικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες επέβαλε αυτός με τα τάγκς, το ότι ο Αμίν απαντούσε: «Ο Στάλιν δεν έκανε επανάσταση με λευκά γάδια». Ήταν μια φράση που είχε μείνει στην ιστορία. Οπότε οι Σοβιετικοί κατάλαβαν ότι έπρεπε να τον ξεφορτωθούν και κουβάλισαν τον Καρμάλ, που ήταν πρέσβης στην Τσεχία, και τον διορίσανε πρόεδρο. Φυσικά αυτό, ενώ υπολόγιζαν σε μια. Είχε γίνει ολόκληρη σφαγή στην προεδρική φρουρά του Αμίν. Στο προεδρικό μέγαρο είχαν σφαγές στην προεδρική του φρουρά. Μεγάλη mm-hmm. δηλαδή. Είχε γίνει μια μεγάλη μάχη τότε. Μετά βεβαίως γενικεύτηκε, γιατί η Σοβιετική ήταν δύναμη εισβολής και κατοχής βεβαίως, όπως σύντομα αποδείχτηκε. Οπότε γενικεύτηκε η αντίδραση των Αφγανών. Είχαμε μετά τον πόλεμο των Μουτζαχεντίν, των Ισλαμιστών ανταρτών, κατά των Σοβιετικών αρχών κατοχής, τους οποίους εξόπλιζαν οι Αμερικανοί για να πάθουν οι Σοβιετικοί το δικό τους Βιετνάμ. Mm-hmm. Αποχωρούν οι Σοβιετικοί το 89, τα Σοβιετικά στρατεύματα. Μετά οι ομάδες του Μουτζαχεντίν, οι διάφορες οργανώσεις, πολλοί ηγέτες των οποίων ήταν στην κυβέρνηση του Αφγανιστάν που διαδέχτηκε, να σημειώσουμε, κακή mm-hmm. κακός, ξεκίνησαν να σφάζονται μεταξύ τους. Και μάλιστα αυτός ο πόλεμος το 90 ήταν ο πιο άγριος. Ένας γνωστός Μουτζαχεντίν, ο Χεκματιάρ, ο οποίος ήταν και φίλος του Ερντογάν, ήταν τέλος πάντων, αυτός είχε ισοπεδώσει την Καμπούλ για να πάρει την εξουσία, και μάλιστα μέσα σε λίγους μήνες έκανε περισσότερες σφαγές και καταστροφές από τα 8 χρόνια των Σοβιετικών. Ενώ λοιπόν γίνονταν όλο αυτό το μακελιό, εμφανίζεται το κίνημα των Ταλιμπάν στα μέσα της δεκαετίας του 90, ήταν τα παιδιά του πολέμου που απογοητεύτηκαν από
την τροπή που είχαν πάρει οι εθνικοί του ήρωε, οι Μουτζαχεντίνοι, που εξελίχθηκαν σε σφαγεί και λίσταχου, η πλειονότητά του, με εξαίρεση βεβαίω τον Μασούτ, που ήταν έτσι μια ευγενική περίπτωση όντω, που σκότωσε μετέπειτα η Αλ-Κάιντα. Και ιδρύθηκε το κίνημα των Ταλιμπάν ω ένα κίνημα το οποίο θα μπορούσε να ελέγξει, να βάλει ας πούμε τάξη στη χώρα, με σημείο αναφοράς τις αυστηρές διδαχές του σουνιτικού Ισλάμ. Οι Ταλιμπάν είχαν ιδρυθεί τότε με τα χρήματα της Σαουδικής Αραβίας και φυσικά με τα όπλα και, και χάρη στις μυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν, που παρέμεινε στενός του σύμμαχος ακόμα και μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Επρόκειτο για ένα κίνημα βεβαίως, ειδικά όταν αν θυμηθούμε τη δεκαετία του 90, απίστευτα εξτρεμιστικό. Ήταν το πιο εξτρεμιστικό Ισλαμικό κίνημα που είχε εμφανιστεί τότε, πριν δηλαδή την εμφάνιση της Αλ-Κάιντα και του Ισλαμικού κράτους, το οποίο όταν ανέλαβε την εξουσία υιοθέτησε μεσαιωνικές πρακτικές του Ισλάμ, τα θυμόμαστε, λιθοβολισμοί, μαστιγώσεις. Και ειδικά σε ό,τι αφορούσε στις γυναίκες, μια συμπεριφορά η οποία προκαλούσε τρομερές αντιδράσεις στην Δύση. Ακριβώς, βέβαια. Αυτό είχε μείνει, δηλαδή, είχε μείνει στην ιστορία. Λέω ότι ακόμα δηλαδή και ο Αγιωτολά Χουμεϊνί θα ήμουν έκπληκτος με την αιμονή που είχαν οι Ταλιμπάν στην αντιμετώπιση των γυναικών, τις οποίες δεν επέτρεπαν να εργαστούν, επέβαλαν, ξέρετε, το χαρακτηριστικό τσαντόρ, την μπούργκα, που άφηνε μόνο τα μάτια ελεύθερα. Με την πρώτη ευκαιρία εξευθυμιστικές και βίες ισλαμικές ποινές, όπως όπως ας πούμε το λιθοβολισμούς, μαστιγώματα, φρικτά πραγματικά, δηλαδή πολύ, πραγματικά πολύ φρικτές ποινές. Είχαν θυμηθεί, να θυμηθούμε ότι είχαν καταστρέψει πολιτιστικά μνημεία, με ότι τα γάματα του Βούδα τότε που είχαν κάνει εντύπωση, είχαν απαγορεύσει τη μουσική, τα παιχνίδια, είχαν κάνει δηλαδή ένα καθεστώς το οποίο ήταν πολύ πιο αυστηρό από ό,τι υπήρχε. Το πιο αυστηρό τότε ήταν η Σαουδική Αραβία, Φερρυπίν, οι Ταλιμπάν δηλαδή το ξεπέρασαν. Και μάλιστα σε μια χώρα που είχε και ένα μοσαϊκό φυλών και εθνοτήτων. Θα έρθουμε και εκεί, αλλά μένω στην εξαιρετικά ευφυή φράση σου, είναι τα παιδιά των Αφγανικών πολέμων. Αυτά τα παιδιά των Αφγανικών πολέμων κυβερνούν τη συγκεκριμένη χώρα από το 1996 έως το 2001. Τότε λοιπόν έχουμε την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, και τι συμβαίνει από εκεί και πέρα στη συγκεκριμένη χώρα, αγαπητέ μου Γιώργο Λυκοκάπη? Λοιπόν, ως γνωστόν, οι Ηνωμένες, λόγω της φιλοξενίας που δίνανε οι Ταλιμπάν στον Οσάμα Μπιν Λάντεν, μετά την 11η Σεπτεμβρίου είχαν μπει στο στόχαστρο των ΗΠΑ και άλλων όμως χωρών της διεθνούς κοινότητας, δηλαδή ότι ήταν ένας πόλεμος που είχε περάσει, ότι ήταν δίκαιος, ότι δεν, οι υπεύθυνοι της μεγαλύτερης τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικανικό έδαφος δεν μπορούσαν να φιλοξενούνται από κανένα κράτος. Το Πακιστάν είχε κάνει ορισμένες μεσολαβητικές προσπάθειες να εκδοθεί ή να διώξουν οι Ταλιμπάν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Οι Ταλιμπάν είχαν αρνηθεί. Ο τότε ηγέτης τους, ο Μουλά Ομάρ, μονόθαρμος από τις μάχες κατά των Σοβιετικών, είχε μια πολύ στενή σχέση με τον Λάντεν και θεωρούσε αδιανόητο το, όπως το βλέπει αυτός, να απομακρυνθεί ένας συμπολεμιστής του που πολεμήσανε μαζί τους άθεους Σοβιετικούς και μετέπειτα τους Μουτζαχεντίν, όπως προαναφέραμε. Γεγονός που έφερε την Αμερικανική εισβολή, η οποία, αν θυμηθούμε τις τότε εικόνες, η Καμπούλ είχε πέσει σαν χάρτινος πύργος, που υπήρχαν οι πανηγυρισμοί τότε και υπήρχαν βεβαίως οι προσδοκίες των Αμερικανών ότι θα διαδοθεί η δημοκρατία στο Αφγανιστάν, ότι θα απελευθερωθούν οι γυναίκες, ότι μετέπειτα φυσικά ακούγαμε για εξαγωγή δημοκρατίας μέσω των πολέμων, ήταν το δόγμα του πως τότε, πέραν του πολέμου κατά της τρομοκρατίας, υπήρχε και μια ιδεαλιστική διάσταση στη στρατηγική Bush, ότι που λέγανε ότι γιατί μόνο το Αφγανιστάν και τα είδαμε, θα ακολουθήσει το Ιράκ, είπε και εκεί η εξαγωγή. Υπήρχαν μάλιστα
ιδέες και απόψεις για τη Συρία, για το Ιράν ακόμα. Ευτυχώς αυτές δεν ευωδόθηκαν, δεν πραγματοποιήθηκαν, και πάντα παραμένουν στο μυαλό βεβαίως γερακιών του Πενταγώνου και του State Department. Βέβαια είναι πολύ εύκολο, εδώ ερχόμαστε τώρα στον Κίσικερ που είχε πει για το Βιετνάμ και επαληθεύτηκε απόλυτα η ρίση του στο Αφγανιστάν. Είχε πει το γνωστό ότι ο στρατός που μπαίνει σε μια χώρα που δεν κερδίζει χάνει, οι αντάρτες που δεν χάνουν κερδίζουν. Οι Ταλιμπάν λοιπόν κρυφτήκανε στα βουνά, κρυφτήκανε στην αχανέστατη επικράτεια που έχει το Αφγανιστάν, την οποία καμία κυβέρνηση δεν μπορούσε να ελέγξει, ούτε η Σοβιετική, ούτε η εγκάθετη των Αμερικανών στην Καμπούλ, που μείνανε μόνο χωμένοι στην πρωτεύουσα. Και τι κάνανε αυτοί? Ανασυντάσανε τις δυνάμεις τους και παίζανε έναν πόλεμο φθοράς κατά των Αμερικανών. Ήταν πολύ όλο ήταν... αυτό έτρεξε για 14 χρόνια σαν ανταρτοπόλεμος, χωρίς να υπάρξουν, θα έλεγε κανείς, πολύ ξεκάθαρα μηνύματα για την συνέχεια. Το λέω αυτό γιατί στις 11 Ιανουαρίου του 2015 είχαμε κάτι πολύ σημαντικό από την πλευρά των Ταλιμπάν, δηλαδή τον όρκο τους, τον όρκο πίστης στο Ισλαμικό κράτος. Νομίζω ότι μετά από αυτό το ορόσημο, οι εξελίξεις έχει μεγάλη σημασία να φωτιστούν από την πλευρά σου, αγαπητέ μου Γιώργο Λυκοκάπη. Τι είναι δηλαδή αυτό το οποίο την ώρα που η Δύση και ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνει κατάρες και όχι μόνο, στρατεύματα, κάνει προσπάθειες σε κάθε μέτωπο να τσακίσει το Ισλαμικό κράτος, την ίδια ώρα εκεί όπου είχε μπει υποτίθεται για να διαμορφώσει μια άλλη κατάσταση συμβαίνει η ορκομοσία αυτή, ο όρκος πίστης στο Ισλαμικό κράτος και αρχίζει κάτι το οποίο καταλήγει στις μέρες μας. Δηλαδή, αντί να υπάρξει απευθείας αντιπαράθεση με αυτούς που ορκίστηκαν πίστη στο Ισλαμικό κράτος, τουναντίον βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες να εγκαταλείπουν το έδαφος του Αφγανιστάν. Τι πριτάνευσε όλο αυτό το διάστημα στις σκέψεις των ηγητώρων των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ πολιτικών και στρατιωτικών ηγητώρων? Κοιτάξτε, νομίζω ήταν η απόφαση των Ταλιμπάν, αν και όντως είχαν χαιρετήσει αρχικά το Ισλαμικό κράτος, γρήγορα στράφηκαν εναντίον του. Και μάλιστα το πολέμησαν σε αρκετές περιοχές του Αφγανιστάν και το πολεμούν ακόμα. Υπήρξε λοιπόν μια διάκριση. Υπήρχε λοιπόν το Ισλαμικό κράτος, το οποίο καλούσε ευθέως και πραγματοποιούσε επιθέσεις ακόμα και σε δυτικές χώρες, εμπνέοντας μοναχικούς λίγους και μέλη του βεβαίως ακόμα, καλούσε σε επιθέσεις και σε σφαγές σε άλλες Ισλαμικές χώρες και Αραβικές και όχι μόνο, και είχε στους Ταλιμπάν, οι οποίοι άρχισαν να υιοθετούν τη γραμμή ότι εμείς είμαστε Αφγανοί. Εμείς είμαστε ένα κίνημα από το Αφγανιστάν. Εμάς, λέγανε οι Ταλιμπάν, δεν μας ενδιαφέρει ούτε να φέρουμε τη Σαρία στο Παρίσι και στη Δανία, ας πούμε, ούτε να ανατρέψουμε τα διεφθαρμένα καθεστώτα του κόλπου ή της Μέης Ανατολής, όπως έλεγε και ο παλιός του σύντροφος, ο Σάμα Μπιν Λάντεν. Και μάλιστα υπήρχε και η άποψη, ειδικότερα στη νέα γενιά των μαχητών, ότι αυτός που μας πήρε στο λαιμό του ήταν ο Σάμα Μπιν Λάντεν, ο οποίος ήταν τότε, είχε εμφανιστεί ως ένα είδος, μια επαναστατική μορφή του τζιχαντιστικού Ισλάμ. Ακριβώς. Ήταν ο Λάντεν, να το πούμε, ήταν πιο διανοούμενος σε σχέση με τους χασάπιδες του Ισλαμικού κράτους, που ήταν ό,τι πιο... Άμα θυμηθούμε και το προφίλ του, έβγαινε πάντα με τα βιβλία που είχε από πίσω, είχε υιοθετήσει και αυτό το προφίλ και του έκανε και μια πολιτική καθοδήγηση πέραν βεβαίως της τρομοκρατίας. Το Ισλαμικό κράτος απλώς έκανε οπτικοποίηση την βία σε έναν... σε έναν εκρηκτικό προπαγανδιστικά βαθμό που θύμιζε video game, θύμιζε ταινίες του Hollywood. Ακριβώς. Είχε πάει δηλαδή σε άλλο επίπεδο. Οπότε τα Ταλιμπάν είχαν κάνει αυτή τη στροφή, και γιατί σου λέγανε ότι εμείς το Αφγανιστάν θέλουμε να κυβερνήσουμε, δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε μια παγκόσμια Ισλαμική επανάσταση, τουλάχιστον έτσι δηλώνουν, αλλά αυτή είναι η λογική πίσω από τη στάση των Αμερικανών, οι οποίοι κατανόησαν ότι
αφού οι Ταλιμπάν παραμένουν ισχυροί, τότε ελήγχανε αρκετά σημεία του Αφγανιστάν. Ξέρανε οι Αμερικανοί ότι η Αφγανική κυβέρνηση ήταν πλήρως ανυπόληπτη και ότι δεν θα μπορούσε να σταθεί χωρίς την προστασία τους. Οπότε ήθελε κατά κάποιο τρόπο να τους εντάξει στο πολιτικό παιχνίδι του Αφγανιστάν. Το ίδιο από την εποχή της κυβέρνησης Ομπάμα που έλεγε διαπραγματευόμαστε με τους μετριοπαθείς Ταλιμπάν, ό,τι και αν τέλος πάντων μπορεί να σημαίνει αυτό. Κάτω από έναν ευφυή τίτλο για αυτόν ο οποίος ράβει προεδρικό κοστούμι για την Καμπούλ, αναφέρεσαι στις παρούσες καταστάσεις στην Καμπούλ αλλά και στις επερχόμενες εξελίξεις. Νωρίτερα, αγαπητέ μου Γιώργο Λυκοκάπη, είπαμε κάποια πράγματα και είπα ότι θα επανέλθουμε για τις φυλές στο Αφγανιστάν και σε τελική ανάλυση θέλω έτσι απλοϊκά να το θέσω. Έχουμε αφγανικό έθνος ή έχουμε μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις έναν κατακερματισμό φυλών τις οποίες θα μπει στη διαδικασία η νέα κατάσταση σε αυτήν την χώρα να τις δώσει κοινό όραμα, να κατασκευάσει μια έτσι φυλετική διάσταση του κινήματος των Ταλιμπάν σε όλη τη χώρα η οποία να είναι απολύτως αποδεκτή από όλους. Αυτό είναι πραγματικά το μεγάλο στοίχημα. Οι Ταλιμπάν είναι σουνίτες της φυλής Παστούν, που είναι η πλειονότητα στο Αφγανιστάν. Υπάρχουν όμως Σιίτες, Χαζάροι, Ουσμπέκοι, Τατζίκοι. Υπάρχει ένα τεράστιο μοσαϊκό, το οποίο αλληλοσυγκρούονταν τα προηγούμενα χρόνια εν μέσω ειδικά των αιματηρών εμφυλίων που είχαν προηγηθεί. Να σημειώσουμε ότι ούτε το ίδιο το κομμουνιστικό καθεστώς όσο άντεξε είχε καταφέρει να υπερβεί τις φυλετικές αντιπαραθέσεις, το οποίο... Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, διότι ήταν γνωστές οι μέθοδοι που ακολουθούσε το κομμουνιστικό καθεστώς και οι μέθοδοι πιθαναγκαστικές, έτσι. Ακριβώς. Να σημειώσουμε ότι ήταν δύο τότε τα κομμουνιστικά κόμματα, το ΧΑΛΚ και το ΠΑΡΤΣΑΜ. Αυτά με το που ανέλαβαν την εξουσία άρχισαν να συγκρούνται και μεταξύ τους. Πέραν δηλαδή τον όρο, γι' αυτό για να καταλάβουμε λίγο τι προβληματική που ήταν η κατάσταση. Πέραν δηλαδή ότι υπήρχε η δυσαρέσκεια των Ισλαμιστών τότε και πολλές εξεγέρσεις οι οποίες είχαν καταπνιγεί με τη βία, ειδικά στη Χεράτ, είχε σκοτωθεί πάρα πολλοί κόσμος από τα τάγκς του τότε καθεστώτος, ότι υπήρχαν αιματηροί ανταγωνισμοί στο ίδιο το καθεστώς. Να υπενθυμίσω ότι όποιος το αναζητήσει θα το δει ότι από αυτούς τους ανταγωνισμούς είχε χάσει τη ζωή του ο τότε Αμερικανός πρέσβης του Αφγανιστάν. Πριν δηλαδή σφαγιαστεί αυτό στη Λιβύη, υπήρξε μια σύγκρουση ενόπλων που άνοικαν σε εξτρεμιστικές ακροαριστερές, ας το πούμε, ομάδες και εισέβαλαν αυτή την Αμερικανική πρεσβεία και σκοτώθηκε ο πρέσβης. Ήταν ένα γεγονός που είχε εξοργήσει τότε τον Ουάσιγκτον, αν θυμηθούμε και το κλίμα της εποχής, Βιετνάμ, Χομεϊνί στο Ιράν και όλο αυτό τέλος πάντων είχε δημιουργηθεί εικόνα δηλαδή του πλήρης εξευτελισμού τον ΗΠΑ. Πολύ χειρότερα να το σημειώσουμε σε σχέση με σήμερα, κάπου γιατί γίνονται και αρκετές αναφορές. Ότι η Αμερική, ας πούμε, χάνει παντού και σου είπε να επιστρέψουμε και βρήκαμε και υπήρχε, ας πούμε, το Αφγανιστάν που ήταν ένα καλό πεδίο. Γιατί να σημειώσουμε ότι το τότε κομμουνιστικό καθεστώς δεν είχε ανατρέψει τη μοναρχία, όπως λαθασμένα επίσης λέγεται, είχε ανατρέψει τον λεγόμενο κόκκινο πρίγκιπα, τον Μοχάμεντ Ντάουντ. Όπως ήταν μέλος του κινήματος των Ανδεσμεύτων, φιλοσοβιετικός, και είχε τη γραμμή να καλλιεργήσει μια αφγανική εθνική συνείδηση. Γενικά να θυμίσουμε ότι η Μόσχα τότε πάντα στήριζε τους λεγόμενους εθνικιστές ηγέτες όπως τον Νάσερ στην Αίγυπτο και όχι αμιγώς κομμουνιστικά καθεστώτα. Γιατί ούτε καν οι ίδιοι τους εμπιστευόντουσαν. Υπήρξε μια εξαίρεση στο Αφγανιστάν, την οποία εξαίρεση εμένα να πληρώσει πάρα πολύ ακριβά η ίδια η Σοβιετική Ένωση. Με τεράστιο φόρο αίματος και ζήσανε το δικό τους Βιετνάμ. Το στοίχημα λοιπόν είναι οι Ταλιμπάν έχοντας το
σουνιτικό Ισλάμ, το οποίο είναι, είναι το θρησκευτικό, δηλαδή τη θρησκευτική αναφορά. Αυτό αποπειρούνται να κάνουν. Βλέπω εγώ τις δηλώσεις τους που το λένε συνέχεια ότι εμείς είμαστε εθνικό κίνημα, υπηρετούμε τον αφγανικό λαό, δεν θέλουμε ρεβασισμό, δεν θέλουμε εκδίκηση, δώσανε αμνηστία, διάβαζα πριν από λίγη ώρα. Υπάρχει ένα στοίχημα, αν αυτό θα το, γιατί υπάρχουν τα λόγια, υπάρχουν και οι πράξεις, αν θα το καταφέρουν. Να σημειώσουμε βέβαια ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον δείγμα γραφής, υπάρχει μια αλλαγή πλεύσης όσον αφορά τους Σιίτες, τους οποίους πλέον δεν κυνηγούν, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αλλά λόγω του Ιράν, το οποίο αρχίζει και μάλιστα υπάρχουν και πολλές διεθνείς αναφορές για υπόγειες διαδρομές Ιράν και Ταλιμπάν. Αυτό να σημειώσουμε ήταν αδιανόητο τη δεκαετία του 90. Οι Ταλιμπάν εξόδωναν τους Σιίτες, τους φάγανε. Το Ιράν είχε απειλήσει και με εισβολή τότε, ότι θα εισέβαλαν στο Αφγανιστάν το ίδιο. Στα μέσα, όσο δηλαδή επέλαβαν οι τότε Ταλιμπάν. Εδώ υπάρχει λοιπόν μια ενδιαφέρουσα αλλαγή θέσης και γι' αυτό, αυτό δείχνει φερρυπίν η πολύ εύκολη παράδοση της Χεράτ, της πόλης, της τρίτης πόλης του Αφγανιστάν, που ήταν το προπήγιο των Σιητών. Και συνορεύτηκε με το Ιράν. Εκεί ο ντόπιος Μουτζαχεντίν, μια παλιά φιγούρα που στηρίζανε οι Ιρανοί, ο Ισμαήλ Χαν, ενώ έλεγε μερικούς μήνες πριν ότι θα πάρει τα όπλα κατά τον Ταλιμπάν, παραδόθηκε χωρίς να πέσει ούτε σφαίρα. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπάρχουν κάποια σημεία αλλαγής στον Ταλιμπάν στην κατεύθυνση που είπατε, να καλλιεργήσουν μια εθνική συνείδηση και όχι μια σεχθαριστική, φατριαστική όπως το παρελθόν. Θέλω σε γενικές γραμμές να δούμε, πριν έρθουμε στο σήμερα και στις εξαιρετικές προκλήσεις που αναφύονται μετά από όλα αυτά τα οποία είδαμε και μας περιέγραψες, που μας οδήγησαν στο σήμερα, θέλω να ρωτήσω κάτι κομβικό. Από το 2001 και μετά, μέχρι σήμερα, η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αφγανιστάν, εάν κατέτεινε στην, εκτός από την αντιπαράθεση με τους Ταλιμπάν, αν κατέτεινε και στη διαμόρφωση μιας εθνικής συνείδησης κοινά αποδεκτής από όλες τις φυλές, από όλα τα φύλλα εκεί σε αυτήν την χώρα, ή αν τελικά η παρουσία αυτή, ξεκινώντας από εφήμερες έτσι, σκοπιμότητες γεωπολιτικές, έτρεξε 20 χρόνια και τώρα που για τον Α ή Β λόγο δεν θεωρείται ότι πρέπει να συνεχίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξοδεύουν σε ένα τέτοιο βάλτο, ανεβαίνουν στα αεροπλάνα και φεύγουν. Προσπάθησαν, είναι αλήθεια, να το κάνουν, έχοντας βεβαίως την ιδεολειψία ότι μέσω της εφαρμογής της εξαγωγής, της πολεμικής εξαγωγής της δημοκρατίας, ότι θα μπόρεσαν να ενώνανε όλα αυτά τα ετερόκλητα φύλλα του Αφγανιστάν, αλλά απέτυχαν, όπως είχαν αποτύχει και οι Σοβιετικοί που πιστεύανε ότι η ταυτότητα του σοσιαλισμού ήταν αρκετή για να ενώσει αυτό το απόλυτο συνονθήλευμα που υπάρχει εκεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποτυχίας δεν είναι άλλος από την κατάρρευση σαν τραπουλόχαρτο της κυβέρνησης που στηρίζανε την Ταμπούρ, με τέτοιους ρυθμούς και τέτοιες ταχύτητες που εξέπληξαν μάλλον και τους ίδιους τους Αμερικανούς, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις τους. Ακριβώς. Την απλήρη αποδιοργάνωση του Αφγανικού στρατού, τον οποίο εξοπλίζανε με όπλα και με χρήματα πολλών δις, τα οποία τελικά περάσανε στα χέρια του Ταλιμπάν. Και βεβαίως ούτε φυσικά μπορεί να επενεθεί η ίδια η Αφγανική κυβέρνηση για κάποια, ας πούμε, ιδεαλιστική της αποστολή. Είδαμε ότι υπάρχουν αναφορές και μάλιστα πολλές και από τους Ρώσους ότι ο πρόεδρος Γάνι έφυγε από τη χώρα φορτωμένος με αυτοκίνητα και λιμουζίνες, χρυσό και χρήματα. Είναι γνωστό πως ο άνθρωπος, το πρώτος πρόεδρος που βάλανε οι Αμερικανοί στο Αφγανιστάν, ο Χαμίτ Καρζάι, που έχει το όνομά του και το αεροδρόμιο που βλέπουμε στην Καμπούλ, ο Καρζάι υπήρξε, η οικογένειά του, ειδικά ο αδερφός του, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους βαρώνους, η ηρωίνη στο Αφγανιστάν, ένας μεγάλος ναρκοβαρώνος. Οπότε ο άλλος ο παλιός Μουτζαχεντίν, ο Ντοστούμ, ο στρατηγός που ήταν και αντιπρόεδρος
Αυτός έβγε από τους πρώτους, γιατί οι Ταλιμπάν θα τον κομματιάζαν, είχε σκοτώσει πολλούς Ταλιμπάν αυτός, τους είχε κλείσει τα κοντέινερ και τους είχε βασανίσει μέχρι να πεθάνω από ασφυξία το 2002. Mm-hmm. Είδατε ότι είχε μια τεράστια βίλα και μπήκαν βεβαίως στα Ταλιμπάν και τις κάνανε κατάληψη μετά την... Ήταν μια από ένα πολύ χαρακτηριστικό στιγμιότυπο. Προφανώς ο Ντοστούμ φυγαζέθηκε στην Τουρκία ίσως γιατί με την οποία είχε πολύ καλές σχέσεις. Δεν μπορούσαν εν ολίγης να υπάρξει μια... ήταν κάτι ξέρετε που τότε στην... στην δικαιολογημένη βεβαίως αγανάκτηση για την 11η Σεπτεμβρίου και στο γεγονός ότι οι Ταλιμπάν είχαν πέσει, είχαν φανεί μόνο να πέφτουν πάρα πολύ εύκολα, είχαν παραβλεφθεί αυτές οι λεπτομέρειες. Ποιοι ήταν αυτοί που θα κάνανε την εξαγωγή της δημοκρατίας? Οι παλιές ηγεσίες των Μουτζαχεδίν, οι οποίες ήταν υπεύθυνες με τη βία τους και με το σαδισμό τους για την άνοδο των Ταλιμπάν, δηλαδή έχουν περιγραφεί πράγματα τα οποία είναι πραγματικά αδιανόητα να το συζητάμε. Αρπαγές παιδιών, δηλαδή τέτοιες καταστάσεις, για να δώσουμε έτσι μια εικόνα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι τελικά, αν έγινε κάποια προσπάθεια, έγινε μισή και με τους πιο ακατάλληλους ανθρώπους εκεί, για να το κλείσουμε αυτό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θέλω να έρθουμε στο σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φεύγουν, εγκαταλείπουν μια κατάσταση εκεί μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων και προηγμένο οπλισμό. Ευγενική προσφορά των φορολογούμενων των Ηνωμένων Πολιτειών στους Ταλιμπάν. Να αναρωτηθώ αν είναι και στην Αλκάιντα ή στον ΙΣΙΣ, στη Ρωσία, στην Κίνα ή στο Ιράν, στην Τουρκία. Και το ερώτημα είναι ρητορικό βέβαια. Ρωτώ τον άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί καταπόδας τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, τι μπορούμε να εικάσουμε για αυτά που έχουν κατά νου πλέον για την πορεία τους από εδώ και πέρα οι νέοι ηγέτες αυτής της χώρας, οι Ταλιμπάν, διαδεχόμενοι πλέον την κατάσταση των φυτευτών της Ουάσιγκτον, αλλά και το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εγκατέλειψαν ή εγκαταλείπουν όσον ούπο και η τελευταία τη χώρα. Πραγματικά αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Η κατάληψη της Καμπούλ ήταν εύκολη. Μάλιστα να σημειώσουμε ότι θα είναι, με βάση πάντα την προϊστορία του Αφγανιστάν, ήταν η πιο ανέμακτη που πραγματοποιήθηκε. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είδαμε ούτε... Υπήρχαν εδώ κάποιες πραγματικές συγκρούσεις και κάποιες ανησυχητικές εικόνες, αλλά πάντα με δεδομένη την παράδοση του Αφγανιστάν ήταν... Ήταν πολύ πολιτισμένη κατάσταση. Βέβαια, πολιτισμένη. Σε σχέση με ό,τι έχουμε δει εκεί. Ακριβώς. Μάλιστα είναι το ενδιαφέρον ότι οι Ταλιμπάν εμφανίζονται, ας το πούμε, θεσμικοί μέχρι στιγμής. Ότι τώρα μιλάνε ότι είναι ανοιχτοί να συμμετέχουν και οι γυναίκες στην κυβέρνησή τους. Αρκεί βεβαίως να υιοθετείται η Σαρία. Αυτό που θα κάνουν, θα σταθούν να βρουν και αυτή τη χρυσή τομή. Δώσανε αμνηστία όπως προαναφέραμε. Προσπαθούν να εξαιρετούν αυτή τον από την άξιον ότι την παλιά τους εικόνα. Έχουν αλλάξει, είναι αλήθεια, σε σχέση με το παρελθόν. Να μην ξεχνάμε ότι τότε τη δεκαετία του 90 μιλάμε για ένα κίνημα απολύτως πρωτόγωνο, δηλαδή με την κυριολεκτική έννοια του. Τώρα θα έχουν μάθει και από εμπόριο, ειδικά στον αρκεμπόριο, και φαντάζομαι ότι θα ενδιαφέρονται για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση, την οποία κληρονομούν από το προηγούμενο καθεστώς, από αυτούς που δραπέτευσαν από την Καμπούλ. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Είναι μια μεγάλη μπίζνα το εμπόριο ηρωίνου στο Αφγανιστάν, λόγω του οποίου μπίζνα την οποία την είχαν κάνει οι ταράτες, οι Ισλαμικές διδαχές τους και οι Ταλιμπάν. Ήταν το εμπόριο ναρκωτικών, είναι γνωστό ότι υπήρξε μια πηγή χρηματοδότησής τους. Mm-hmm. Και όταν ήταν καθεστώς και μετέπειτα στο Αντάρτικο. Φυσικά, επειδή όπως είπαμε, τα λεφτά είναι πάρα πολλά, ούτε η νέα πολιτική τάξη του Αφγανιστάν έχει φύγει από αυτή την παράδοση.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του πρώην Προέδρου Καρζάη που προαναφέραμε. Υπάρχει, άρχισε να σημώσουμε ότι ο σύμμαχος των Ταλιμπάν, το Πακιστάν, και τη δεκαετία του 80 ήταν πρώτος διδάξας εξαγωγής ναρκωτικών και ηρωίνης. Μάλιστα ο τότε δικτάτορας του, ο Ζιαούλ Χακ, ο στρατηγός που είχε ισλαμοποιήσει το Αφγανιστάν στο επαρκρό και το έχει κάνει αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ο Ζία είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι, ότι καθότι η ηρωίνη δεν καταναλώνεται στο Πακιστάν, ή έτσι τουλάχιστον πίστευε, ότι το θεωρεί θεμητό να γίνεται αυτό, να συμμετέχει σε εμπόριο, μεγαλεμπόριο, σε εξαγωγή ναρκωτικών, λέγοντας ότι έτσι θα δημιουργηθούν οι άπιστοι. Εσείς λέει το καταναλώνετε, εσείς λέει θα το πληρώσετε. Ήταν κατά κάποιο τρόπο η λογική του. Η οποία είναι πράγματι, αυτό εξηγεί ίσως, γιατί υπάρχει και αυτό, ξέρετε, δίνει και αυτό μια εξήγηση, ότι γιατί και οι ισλαμικές οργανώσεις βλέπουμε και ακούμε ότι, ότι εμπλέκονται σε τέτοιου είδους επιχείρηση που είναι βεβαίως φρικτή. Υπάρχει όμως και αυτή η άποψη του πολέμου που έχουν στο νου τους. Ότι αφού η κατανάλωση είναι στη Δύση, η Δύση θα πληγωθεί. Όχι εμείς. Εμείς, άμα κάποιος καταναλώσει, θα τον καθαρίσουμε. Αυτό είναι η σκέψη τους. Για να έρθουμε σε κάποια πιο ακαθόδη ζητήματα τώρα. Καμάρωνε η πλευρά της Άγκυρας και φαντάζομαι ότι και η πλευρά της Ουάσιγκτον ήταν πολύ ευχαριστημένη όσο διαρκούσαν οι συζητήσεις για την μετάβαση του ελέγχου του αεροδρομίου της Καμπούλ από τους στρατιώτες των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτούς της Τουρκίας. Οι εξελίξεις νομίζω ότι τους ξεπέρασαν και ξεπέρασαν αυτές τις συζητήσεις. Θέλω λοιπόν, με δεδομένο το γεωγραφικό σημείο στο οποίο βρίσκεται το Αφγανιστάν, αγαπητέ μου Γιώργο Λυκοκάπη, να αρθούμε στην προσέγγιση αυτών των παραγόντων στους οποίους αναφέρθηκα και νωρίτερα και στο ρόλο που θα επιχειρήσουν ίσως να διαδραματίσουν κοντά ή μακριά από το νέο καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, δηλαδή Ρωσία, Κίνα, Πακιστάν, Ιράν, Τουρκία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα και τα πρώτα δείγματα δείχνουν ποιοι είναι οι νικητές, ότι το Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν μετατοπίζεται στο ευρασιατικό, ας το πούμε, στρατόπεδο. Βεβαίως ο Ερντογάν είχε στο νου του να κάνει το καλό παιδί των δυτικών, παίρνοντας τον έλεγχο του αεροδρομίου. Ακριβώς. Κάτι το οποίο φυσικά σε συζητήσεις που αποδείχθηκαν ότι ήταν άνευ νοήματος. Δηλαδή είχαν κάνει την πρεσβεία που εκενώσανε, δηλαδή πώς θα πληρώσει το αεροδρόμιο. Και ήταν αδύνατο να το πάρει έχοντας μόνο 600 στρατιώτες. Δηλαδή οι Ταλιμπάν δεν θα δεχόντουσαν ποτέ τέτοιο παζάρι. Παρ' όλα αυτά αποδέχθηκε ασμένος, έτσι. Όταν του έγινε η πρόταση. Εννοείται. Δεν είχαν ευκαιρία. Επειδή όμως ο Ερντογάν είναι και έξυπνος άνθρωπος και μάλιστα μπορώ να πω κιόλας ότι και άργησε κιόλας λόγω των εξελίξεων, κατάλαβε ότι δεν υπάρχει λόγος να υπολογίζει προφανώς τους Αμερικανούς, ούτε σε αυτούς που στηρίζει την Αφγανική κυβέρνηση, οι οποίοι έχουν καταφύγει στο εξωτερικό, ότι αναγκαστικά ο ισχυρός παράγοντας είναι οι Ταλιμπάν. Εκεί βεβαίως βλέπουμε ένα ας πούμε δειλό άνοιγμα που γίνεται προς αυτούς. Γνωρίζει ο Ερντογάν ότι οι Ταλιμπάν, έχοντας το στίγμα βεβαίως των τρομοκρατών και των εξτρεμιστών, πασχίζουν να βρουν νομιμοποίηση. Κακά τα ψέματα, ο Ερντογάν μπορεί να τους δώσει. Και εκεί θα παίξει ο Τούρκος πρόεδρος, θα λειτουργήσει ως ένα είδος γέφυρας, είτε τον Ταλιμπάν με την υπόλοιπη Κεντρική Ασία, που δυσπιστεί με τους Ταλιμπάν, ή ακόμα και με μεμονωμένες νατοϊκές χώρες. Σε πάση περιπτώσει, business as usual. Ακριβώς. Το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχει πλέον τεράστιους και ακαδημαϊκούς τίτλους, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, η κυβέρνηση της Τουρκίας. Θέλω να σε ρωτήσω αν τελικά με όλα αυτά τα οποία είδαμε, οι φόβοι για τεράστιο μεταναστευτικό ρεύμα από το Αφγανιστάν έχουν πράγματι υπόσταση, πρώτον, και δεύτερον,
αν τελικά θα βλέπαν με θετικό μάτι οι Ταλιμπάν να τους αδειάσουν τη γωνιά αυτοί που δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί τους, και αν δεν το κάνουν να τους αγριέψουν και λίγο για να υπάρξει συγκεκριμένη εξέλιξη. Έχουμε ήδη αρκετά πολλά δημοσιεύματα που δίνουν προς αυτή την κατεύθυνση που περιγράψατε, ότι αφανώς ότι τα Ταλιμπάν δεν θα, καθώς ήδη πρέπει να είναι και πιο light κατά κάποιο τρόπο, δεν θα έχουν πρόβλημα να φύγουν κάποιοι ακρεφνείς συνεργάτες των Αμερικανών ή φυλές, οι οποίες, μέλη φυλών, οι οποίες έχουν ιστορικό συγκρούσεων. Οπότε σου λέει, ας μας αδειάσουν τη γωνιά, ας τους πάρουν οι δυτικοί, θα λένε. Αυτοί τους ταΐσανε, αυτοί θα τους φιλοξενήσουν τώρα. Σίγουρα υπάρχει ο φόβος νέων προσφυγικών ρευμάτων αναλόγως του 15, πάντα προκαλεί σοκ. Βέβαια, τότε είχαν ανοίξει και τα σύνορα και η Μέρκελ που είχε κάνει τα ανοίγματα, το θα τα καταφέρουμε που είχε πει, ασχέτως αν το άλλαξε γνώμη μετά, αλλά υπήρχε και αυτός ο παράγοντας. Το σίγουρο είναι ότι ανησυχούν πολύ οι γειτονικές χώρες. Η Τουρκία είναι, κακά τα ψέματα, είναι σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι και δεν αποκλείεται ο Ερντογάν, το σχεδόν το προανήκει και ο ίδιος, ότι θα επιδιώξει μια νέα εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, όπως ήδη το έχει κάνει, υποδεχόμενος μάζες Αφγανών, γνωρίζοντας ότι αποτελεί, θα έχει ένα διπλό όπλο εκβιασμού έναντι της Ευρώπης, γνωρίζοντας πως όταν την εκβιάζει σε αυτόν τον τομέα, η Ευρώπη πάντα υποκύπτει. Συμφωνία, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο το παιχνίδι, όταν ήδη σε τρεις τουρκικές επαρχίες, Γκαζιαντέπ, Χατάι και Σανλιούρφα, οι Σύριοι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 20% του πληθυσμού, ενώ στην επαρχία Κύλης αποτελούν το 75% περίπου του πληθυσμού, να συνεχίζει να παίζει ένα τέτοιο παιχνίδι, αυτό της εργαλειοποίησης των μεταναστών, χωρίς να μπαίνει σε μια διαδικασία αποσταθεροποίησης και ο ίδιος ο τουρκικός χώρος. Φαντάζομαι ότι μέχρι στιγμής θα έχεις υπόψη σου ποιες είναι εκείνες οι συνιστώσεις του αφγανικού πληθυσμού, τις οποίες πια δεν τις σηκώνει το κλίμα, το νέο κλίμα που διαμορφώθηκε στην Καμπούλα, αγαπητέ μου Γιώργο. Καταρχήν να σημειώσω ότι είναι πάρα πολύ σωστή επισήμανσή σας. Υπάρχει μια ειδοποιούς διαφορά, άλλος ο Ερντογάν του τότε, άλλος ο τώρα, που έχει μια μεγάλη κυβερνητική φθορά. Τότε το να σώσουμε τους Σύρους, να τους δεχτούμε, ήταν ένας κοινός τόπος στην Τουρκία. Τώρα πλέον υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, τις βλέπουμε ακόμα και με πογκρόμο, οπότε υπάρχει δηλαδή πάντα ένας κίνδυνος και για τον ίδιο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, αυτό είναι μια αλήθεια να τη σημειώσουμε. Και κοιτάξτε, μπορεί να ακουστεί λίγο ίσως λίγο ακραίο, αλλά παρατηρήστε, ας πούμε, σχετικά με τις μεταναστευτικές μειονότητες, παρατηρήστε ας πούμε τα πρόσωπα των Ταλιμπάν. Έτσι τους βλέπετε όλους, γενιοφόρους, μελαχρινούς, και κάποιους μάλιστα αυτούς που καταλάβανε και εκεί στο Μέγαρο που είχαν μπει, θυμίσαν ακόμα δηλαδή σχεδόν και τους Ευρωπαίους της δεύτερης τρίτης γενιάς Ισλαμιστές. Εάν παρατηρήσουμε τους Αφγανούς πρόσφυγες, στη συντηρητική τους πλειονότητα, ειδικά αυτούς που βλέπουμε εμείς, που βλέπουμε εδώ στη χώρα μας, τα χαρακτηριστικά τους είναι ουσμπεκικά. Θυμίζουν τον Στουμ που έφυγε, τον Ουσμπέκο, τον στρατηγό. Είναι ασιατικά. Είναι οι φυλές, οι οποίες έχουν ιστορικό συγκρούσιο με τους Ταλιμπάν. Και βεβαίως, μάλιστα, προσέξτε, δεν έχουν κάνει γένια. Δεν έχουν κάνει μουσια, που είναι έτσι το χαρακτηριστικό του. Πιθανότατα, γιατί δερματολογικά δεν μπορούν να έχουν, έτσι να το σημειώσουμε. Αλλά το χαρακτηριστικό του, τα μουσια ήταν βασικό, γιατί οι Ταλιμπάν δέρνανε όρθιους τότε το 90, δεν είχαν μακριμούσει τη γενιάδα που σημαίνει πίστη, που δείχνει σεβασμό στα θεία. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι που ήταν Ουσμπέκοι, Τουρκμάνοι, που εκ των πραγμάτων δεν έχουν τέτοια, ας πούμε, δυνατότητα δερματολογική, το έκανε ξύλο, να το πούμε απλά. Από το πιο απλό παράδειγμα. Οπότε και μόνο από αυτά δεν καταλαβαίνουμε ότι πρόκειτο η πλειοψηφία τους για τις φυλές, οι οποίες έχουν ιστορικό συγκρούσιο με τους Ταλιμπάν. Και βεβαίως φοβούνται, γιατί
όταν έχει ζήσει εκεί, όταν τους έχει ζήσει βεβαίως, τώρα αυτές οι διαβεβαιώσεις ότι έχουμε αλλάξει, ότι είμαστε εθνικό κίνημα, είναι λογικό να τις βλέπεις με δυσπιστία. Mm-hmm. Θέλω πραγματικά, επειδή έχουμε δει μέχρι στιγμής πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση οι γείτονες του Αφγανιστάν, να διακινδυνεύσουμε μια πρόβλεψη. Και όταν λέω να διακινδυνεύσουμε μια πρόβλεψη, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο πλέον στην περιοχή. Υπάρχει μια ιστορία με τη Ρωσία. Υπάρχει επίσης ένα ιστορικό σχέσεων που πέρασαν από πολλά κύματα με το Ιράν. Υπάρχει το ενδιαφέρον της Κίνας. Είπαμε νωρίτερα για την Τουρκία. Θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο Λυκοκάπη, αν μέσα από αυτά που έχεις μελετήσει και έχεις παρακολουθήσει όλες αυτές τις δεκαετίες να χαρακτηρίζουν την πορεία των Ταλιμπάν, αν βλέπεις ότι τελικά θα θελήσουν να δείξουν ότι είναι κάτι άλλο, ότι είναι κάτι που δεν έχει σχέση με όλους αυτούς τους γύρω, και εν πάση περιπτώσει αν σε τελική ανάλυση θα απαιτήσουν να έχουν μια ισότιμη και σχέση σεβασμού με αυτές τις χώρες, ή θα πέσουν στην αγκαλιά μιας ευρύτερης προσπάθειας η οποία κατατείνει στο να αλλάξει άρδιν τις συνθήκες στο σύνολο της Ευρασίας. Ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα επίσης. Έχουμε κάποια δείγματα προς αυτό. Είδαμε ότι Κινέζοι, Ρώσοι, εντάξει, αναμενόμενο οι Τούρκοι να αλλάζανε στρατόπεδο, ότι δώσαν ήδη θετικά δείγματα προς τους Ταλιμπάν. Φιλικές σχέσεις είπε ότι θέλει το Πεκίνο, είχε δεχτεί και τον αρχηγό τους μάλιστα και κατά πάσα πιθανότητα μελλοντικό πρόεδρο στο Πεκίνο πρόσφατα. Η Ρωσία συνεχίζει να έχει ανοιχτή την πρεσβεία. Ακριβώς, να σημειώσουμε οι τρεις αυτές διπλωματικές αποστολές, τουρκική, ρωσική και κινέζικη, παρέμειναν ανοιχτές. Δεν ακολουθήσαν τη φυγή των υπολείπων. Αυτό έχει μια τεράστια σημασία για την... για την επόμενη μέρα στο Αφγανιστάν, όπου να σημαίνουμε ότι είναι κομβικό το Αφγανιστάν για τον δρόμο του μεταξιού, το μεγαλεπίβολο εμπορικό οικονομικό σχέδιο που οραματίζεται η Κίνα. Ακριβώς. Η οποία έχει αδελφικές σχέσεις με τους συμμάχους των Ταλιμπάν το Πακιστάν. Είναι το δεύτερο αδελφό κράτος του Πακιστάν μετά την Τουρκία, είναι η Κίνα, από τα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πεδίο συνεργασίας. Σε αυτό θα μπορούσε να ενταχθεί το Ιράν, το οποίο έχει πλέον θερμές σχέσεις με το Πακιστάν σε σχέση με το παρελθόν. Κάτι το οποίο εξηγεί ότι βλέπει με άλλο μάτι τους Ταλιμπάν. Εγώ προσωπικά δεν είδα κάποια ιρανική αντίδραση στα τεκτενόμενα, που υπό άλλες συνθήκες θα είχε μια ανησυχία λόγω των Σιητών, της Σιητικής μειονότητας. Κάτι που δείχνει ότι και το Ιράν περιμένει να έχει κάποιο ρόλο εκεί. Δεν υπάρχει πια το 90, ας πούμε, υπήρχε μεγάλη αντιπαλότητα Ιράν-Πακιστάν, που ήταν οι Ταλιμπάν στο προσκήνιο. Τώρα αυτό δεν υπάρχει, έχει αλλάξει αυτό το δεδομένο, οπότε θα επηρεάσει και το εσωτερικό. Οι Ταλιμπάν μπορώ να πω ότι έχουν μια χρυσή ευκαιρία που δεν υπάρχει προηγούμενο στην ιστορία του Αφγανιστάν, όντως να δείξουν ότι είναι αυτό που λένε. Να δείξουν ότι είναι ένα εθνικό κίνημα ικανό να οδηγήσει να δώσει μια εθνική συνείδηση σε αυτή τη χώρα, να ενώσει διαφορετικές, να λειτουργήσει το σουνιτικό Ισλάμ, εάν προφανώς να μην έχει την αποκρουστική μορφή του 90. Αλλά μην περιμένουμε βεβαίως ότι θα δούμε και κάποια φεμινιστική απελευθέρωση στο Αφγανιστάν. Αυτό να είμαστε τώρα, να είμαστε καθαροί και ρεαλιστές. Θα μπορούσαμε έναν κατάλληλο συνδυασμό όντως να συμβάλλουν στο μέλλον του Αφγανιστάν, γιατί έχουν ένα πλεονέκτημα. Δεν έχουν πια αντίπαλο. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν πια οργανώσεις μουτζαχεντίν. Άλλες έχουν πάει μαζί τους, άλλες έχουν αποχωρήσει. Η αφγανική κυβέρνηση έχει πλήρως καταρρεύσει. Ο αφγανικός στρατός είναι υποδιάλυση. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιος αντίπαλος. Πρέπει οι ίδιοι να κάνουν το επόμενο βήμα. Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι μέχρι στιγμής
Δεν υπάρχουν λόγοι να ανησυχούμε, αλλά εξαρτάται φυσικά και από τους ίδιους. Μάλιστα. Να έρθουμε και τάφισα, γιατί τελευταίο και με λίγο χρόνο στη διάθεσή σου να πω την αλήθεια, στο τι πρέπει να προσέξει κατά την άποψή σου η Ευρωπαϊκή Ένωση, και όταν λέει Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ το σύνολο των χωρών και ανάμεσά τους και την πατρίδα μας, από τις εξελίξεις εκεί. Τα άφησα τελευταίο γιατί είναι γνωστό ότι πάντοτε μένουμε στο πρέπει, και επειδή σε αυτά δεν υπάρχει ακόμα κοινή πολιτική, συνήθως μοιάζουμε ευχολόγια. Το βασικό, κοιτάξτε, είναι να καταρχήν πάντα να έχει τα μάτια της εκεί για το ενδεχόμενο επανεμφάνισης της Ισλαμικής τρομοκρατίας μέσω οργανώσεων που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα επιδιώξουν να δραστηριοποιηθούν εκεί πέρα, ίσως έχοντας και την ανοχή των Ταλιμπάν, δηλαδή να κλείσουν τα μάτια αυτοί και αυτοί να δραστηριοποιούνται. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει στο νου της, γιατί ξέρετε έχουν και πολλούς αυτοί μουσουλμάνους, να λειτουργήσει ας πούμε το Εμιράτο, όπως είπαν οι Ταλιμπάν, ως πόλος έλξης για εκπαίδευση, για στρατολόγηση, οπότε πρέπει να έχουν τα μάτια τους εκεί. Φυσικά στο προσφυγικό, το οποίο είναι κάτι το οποίο θα αποτελεί προτεραιότητα όπως και όλοι το λένε, και ίσως θα ακουστεί λίγο τολμηρό, αλλά θα πρέπει αναγκαστικά εκ των πραγμάτων, όπως έχουν οδηγηθεί τα πράγματα, γιατί πρέπει να έχει και συνομιλητές, πρέπει να ανοίξει και διάβολο με τους Ταλιμπάν. Αυτή είναι τώρα η πραγματικότητα. Το είδαμε. Είδαμε πώς κατέλαβαν την εξουσία, είδαμε τι ήταν οι αυτοί που στηρίζανε το παρελθόν. Πρέπει να έχουν άκρες και στο εκεί καθεστώς για να μην το αφήσουν μόνο στους Ρώσους, στους Κινέζους και τους Πακιστάνους. Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω, αγαπητέ μου Γιώργο Λυκοκάπη, θερμά για μια ακόμη φορά, και να σε συγχαρώ για την αιμονή και την προσήλωση που είχες στον συγκεκριμένο χώρο. Πολλές από τις κατά καιρούς πληροφορίες που δημοσίευες είναι πολύτιμες και για την ερμηνεία των εξελίξεων των τελευταίων μηνών. Σίγουρα το ζήτημα της προστασίας της ελληνικής και της ευρωπαϊκής επικράτειας από τους μετανάστες είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει και την Αθήνα και τη Λευκωσία και τις Βρυξέλλες και τις πρωτεύουσες όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια και πάλι σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Ο Γιάννης Πρίντεζης, φίλες και φίλοι, που ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας. Thank you.